μαθηματικής σκέψης των μικρών παιδιών. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το αναθεωρημένο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο και την πρώτη και δευτέρα τάξη του Δημοτικού Σχολείου, ώστε να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα μαθηματικά εφαρμόζονται πλέον στην εκπαίδευση, να καταθέσουν προβληματισμούς και να ανταλλάξουν μεταξύ τους εμπειρίες και σκέψεις. Από το 1968 η Πανκύπρια Σχολή Γονέων, ως κοινοφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δραστηριοποιείται ενεργά και με αφοσίωση προς υλοποίηση των στόχων της. Κυρίως επικεντρώνονται στην παροχή ποιοτικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης επιμόρφωσης σε θέματα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης παιδιών και εφήβων. Η οικογένεια είναι ο πρώτος φορέας παιδείας που θέτει τις βάσεις πάνω στις οποίες διαμορφώνονται η προσωπικότητα του παιδιού. Τον παιδευτικό ρόλο της οικογένειας συνεχίζει το σχολείο, το οποίο στοχεύει στην ηθικοπνευματική διάβλαση του παιδιού, στη μετάδοση της χρήσιμης γνώσης και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Σύμφωνα με τον γνωστό φιλόσοφο και παιδαγωγό Εμμανουέλ Καντ, όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι φροντίζουμε για το μέλλον. Βελτιώνοντας την εκπαίδευσή τους, βελτιώνουμε το μέλλον της ανθρωπότητας, το μέλλον αυτού του κόσμου. Τα δεδομένα αυτά μεγιστοποιούν τη σημασία του ρόλου των γονέων, οι οποίοι σε συνεργασία με το σχολείο και τους άλλους κοινωνικούς φορείς έχουν να επιτελέσουν τον βασικότερο ρόλο όσον αφορά στην ανάπτυξη υγιών στάσεων και αξιών στα παιδιά και στους νέους μας. Η αναγκαιότητα αυτή, που αποτελεί και επιτακτική απέτηση των καιρών, επιβάλλει, όπως οι γονείς, τη χάνουν της κατάλληλης επιμόρφωσης και κατάρτισης, ώστε να επιτελούν τον δύσκολο ρόλο τους, όσο το δυνατό καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από τη δική του πλευρά, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε κάθε βαθμίδα. Ήδη, αρκετές από τις σημαντικές πολιτικές μας που εμπίπτουν σε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό άρχισαν να υλοποιούνται και είμαστε πεπισμένοι ότι σύντομα θα αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε μεθοδικά και συστηματικά, καλλιεργώντας τον γόνιμο διάλογο και επιδιώκοντας πάντα την αρμονική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως τους γονείς, με τους οποίους διαχρονικά μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και αναλαμβάνουμε το ίδιο καθήκον, που δεν είναι άλλο από την παροχή σωστής, ολοκληρωμένης αγωγής και εκπαίδευσης στα παιδιά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στην Πανκύπρια Σχολή Γονέων για το συνολικό έργο που επιτελεί, στην νηπιαγωγό Δόκτωρα Μαρία Σιακαλή, που ανέλαβε να παρουσιάσει την κεντρική εισήγηση του φετινού συνεδρίου, καθώς και στις νηπιαγωγούς, που ενισχύουν με τη συμβολή τους τα προγραμματισμένα βιωματικά εργαστήρια. Συγχαρητήρια απευθύνω επίσης στους υποστηρικτές και στους χορηγούς αυτής της διοργάνωσης, αλλά και σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον σας για όλους, για να βελτιώσετε συνειδητά τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις μεθόδους με τις οποίες χειρίζεστε ό,τι πιο όμορφο και πολύτιμο έχετε, τα παιδιά σας.